είναι μια προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι ήταν αποτυχία. Δυστυχώς, εκτός από την αποτυχία, ήμασταν και άτυχες. Και νομίζω ότι όπως μας βοήθησε η τύχη στο Παναθηναϊκό στην Ιδονία να περάσουμε με το αποτέλεσμα του Βουλίου Τσεχίας, νομίζω έτσι δεν κάτσε. Άδοξα, χάθηκε η Αθήνας. Και πιστεύεις όντως όμως αυτό που είπε ο Τσακρονής? Τι μία πράγματα. Κοίτα, επειδή μου το είπανε όλοι τώρα εδώ μέσα στο γήπεδο, είπα ότι δεν φταίει αυτό. Ναι, έγινε, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία. Κατά την γνώμη μου. Σίγουρα μπορεί να υπήρχε κάποιο άλλο αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά όταν δίνουμε δικαιώματα, αυτό συμβαίνει. Υπήρχαν πολλά κακά σφυρίγματα εναντίον μας, αλλά δεν νομίζω ότι θα ρίξω το βάρος αυτό. Ήταν πολύ κακό το πρώτο δεκάλεπτο με την Κροατία και νομίζω ότι αυτό μας στέρισε την επόμενη φάση. Μα στέρισε όμως το γεγονός ότι δεν είχαμε τη Μέρφυ. Δηλαδή μια υπερφυλία σε ψηλή. Μία. Την είχαμε έτσι κι αλλιώς όμως ούτε στο το 5. Δηλαδή δεν ήταν ότι την είχαμε και μας την πήρανε. Για να κάθε φορά δεν μπορεί να είσαι. Σίγουρα θα βοηθούσε. Δεν μπορεί. Όχι τη Μέρφυ, οποιαδήποτε ψηλή. Σίγουρα θα βοηθούσε την Γιάννη, αλλά και πάλι. Η επιτυχία τη ομάδα έγινε ως είχε σχεδόν. Δηλαδή ο παθμός ήταν ο ίδιος με το 5. Με το 9. Τι κάναμε παρακάτω. Είναι πολύ νωρίς, είναι ακριβώς η επόμενη μέρα. Εγώ δεν θέλω να πω το οτιδήποτε όσον αφορά την επόμενη μέρα σε εισαγωγικά. Θα δούμε ανάλογα τις εξελίξεις, ανάλογα πώς θα είναι τα πράγματα, όλα αυτά.